Καλημέρα! Ωραία φωνή! Good morning! Good morning! Good morning, Vietnam! Καλημέρα στο Instagram. Το Instagram πάντα έχει πολύ άμεση έτσι, ανταπόκριση. Νομίζω είναι πιο γρήγορα από το Facebook, γιατί όντως κατευθείαν δίνει σήμα και κατευθείαν μπαίνει ένας κασμός κόσμος. Ειρήνη Κάρτζε, καλημέρα. Καλημέρα, Μπαρμπαρά Σέν. Καλημέρα, Θεοδώρα Παργίνου. Καλημέρα, Νίκους Μαράγδα. Καλημέρα, Άντι Ρίγα. Καλημέρα, Μακελίνα 7. Το Facebook ακόμα δεν έχει πει καλημέρα. Εμμανουέλα Μέιοπούλου, καλημέρα. Σήμερα είναι Pasta Day, ζυμαρικά. Οπότε καλημέρα σας. Ο Κωστάκης, καλημέρα, μέρες λέει. Καλημέρα, Εμιλία Μαρούζου. Και πάμε στο Facebook να πούμε κανένα καλημέρα και εκεί. Λένα Λενάκη, καλημέρα. Τασούλα Μεντάκη, καλημέρα. Δανάη Γκουρτ, καλημέρα. Καλημέρα, Μάγδα Τσορμπατζόγλου. Καλημέρα, Αλέξανδρε Τοπαλίδη. Καλημέρα, Νταϊάννα Αλεξάκη. Περιμένω ακόμα το κόπι. Ξέρεις εσύ. Αλλά δεν πειράζει, θα τα ακούσεις μετά. Όλα δικά σου θα είναι. Καλημέρα, Άκαρε, λέει ο Ηλίας Καραμανλής. Γεια σου, ρε φίλε. Καλημέρα, Σάλκη Μάρα. Καλημέρα, Γιάννης Δίνα Μούρτου. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε φτάσει 3.800 στο Instagram, 3.200 κοντά στο Facebook. Οπότε να κάνω έτσι ένα μικρό intro. Όπως σας είπα, σχετικά όλα αυτά τα live θέλω περισσότερο να σας βοηθήσω να αξιοποιήσετε αυτά που έχετε ήδη στο ράφι. Ξέρω ότι έχετε πάρει πάρα πολλά ζυμαρικά στο σπίτι, οπότε σήμερα θέλω να φτιάξω ένα πιάτο με ζυμαρικά, αλλά θα το κάνουμε ολοκληρωμένο. Θα έχει ισορροπημένο υδατάνθρακα, λιπαρά και πρωτεΐνες για να είναι ένα healthy γεύμα, ένα υγιεινό γεύμα, αλλά συγχρόνως να μας δώσει και ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Σε τόνο, ελπίζω να μην κόπηκε στο Facebook. Ναι. Ξέρω ότι έχετε επίσης πολύ κονσέρβα σε τόνο, οπότε θα φτιάξουμε μία μακαρονάδα με τόνο. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα θα σας δείξω τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε τα μακαρόνια τόνου ή τις πένες τόνου, θα διάλεξετε εσείς τι θέλετε. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, όλοι μπορείτε να το κάνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, τι λέτε. Εντάξει, πρέπει να πάρω τη γενναία απόφαση. 6.000 στο Facebook, 3.644 στο Instagram, 6.1 στο Facebook. Παρακαλώ πάρα πολύ, από κάτω ξέρετε τα κλασικά, όπως ξέρει αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά. Οτιδήποτε γλώσσα ξέρετε, γράφετε τα βήματα της συνταγής. Αναλυτικά η συνταγή είναι στο site, θα τη δείτε και μετά από το post. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. 6,2 στο Facebook, 3,600 στο Instagram. Άμα δεν πάω 10.000 σύνολο, δεν σκορούμε. 3,700 Instagram, 6,3 Facebook. Αυτό μας κάνει 10.000. Πάμε. Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά να βαίνει, το ξέρω, κάθε φορά έτσι πάει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά και το πρώτο ερώτημα που έχω να κάνω σε όλους είναι τι θέλετε. Θα κάνουμε κάτι πιο healthy, οπότε έχω πάρει ολικής και έχω 3 ολικής. Έχω πένες, κοφτό μακαρονάκι και δίκοκο. Ένα κοφτό μακαρονάκι και πένες. Διαλέξτε τι από τα 3 θέλετε για να χρησιμοποιήσω για να φτιάξουμε τα ζυμαρικά μας. Για διαλέξτε από κάτω. Από κάτω, τι λέτε, ποιος, όλοι πένες. Πένες, τέλεια. Ωραία, άρα πάμε με πένες. Δεν θα κάνω όλη τη συσκευασία, θα κάνω τη μισή συσκευασία γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Εσείς αν θέλετε να κάνετε ολόκληρη τη συσκευασία θα διπλασιάσετε τη συνταγή. Εντάξει, λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω εδώ πέρα την υπερκατασκευή μου πίσω, βλέπετε. Μία κατσάρα ολό με νερό που βράζει και μία τηγανάρα να τη βάλω τέρμα και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω πάντα στην τηγανάρα, άμα θέλετε προαιρετικά και άμα έχετε κάπαρη στο σπίτι, εμένα μου αρέσει την κάπαρη να μην την τρίω νιανιά μέσα στη μακαρονάδα τόνου, μου αρέσει λίγο να τη σοτάρω, λίγο. Τη σοτάρω και γίνεται τραγανή σαν chips. Οπότε έχει μία υπέροχη γεύση και κάνει κράκα κράκα. Ο δεντριός, κράκα-κράκα, είναι καινούργιο αυτό το κράκα-κράκα, δεν το ξαναπεί. Κάνει κράκα-κράκα και επειδή κάνει κράκα-κράκα, ακούστηκα σαν τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, έτσι κάνει αυτή. Κράκα-κράκα. Λοιπόν, θα προσθέσω, κοιτάξτε εδώ, 2 κουταλιές σούπας λαδάκι
και προτού ρίξω όλα τα υπόλοιπα υλικά, απλά θα σουτάρω μόνο την κάπαρη. Θα τη σουτάρω, θα φύγει έτσι, θα φύγει περισσότερη υγρασία και ουσιαστικά θα γίνει πάρα πολύ τραγανή και θα την προσθέσω στο τέλος. Γιατί άμα την αφήσω μέσα, ενώ την κάνω τραγανή, θα ξαναπανιάσει και δεν υπάρχει κανένα νόημα. Λοιπόν, έχω ένα κρεμμύδι, αλλά αυτό είναι τεράστιο, έτσι. Δεν το βάλω όλο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπετε, θα βάλω μισό. Μισό κρεμμύδι, εδώ. Και κλασική περίπτωση βλάβη. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να ψιλοκόψω το κρεμμυδάκι μου. Θα το κάνω αργά, όπως θα το κάνετε και εσείς στο σπίτι. Εδώ. Βασικά, πριν ψιλοκόψω το κρεμμύδι, θα ρίξω τα ζυμαρικά μου μέσα. Γιατί πολλοί με ρωτάτε πόση ώρα βράζουμε τα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά, παιδιά, δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο που βράζονται. Πάντα πρέπει να διαβάζουμε τη συσκευασία. Ας πούμε, εδώ γράφει 11 με 12 λεπτά. Γιατί είναι ολική. Τα ολική θέλουν περισσότερο. Οπότε θα έπρεπε να έχω βάλει ήδη τα ζυμαρικά μου μέσα, γιατί σε 11 λεπτά θα πάμε. Οπότε θα ρίξω τη μισή συσκευασία, όπως σας είπα. Εδώ. Ακολουθήστε με. Μισή συσκευασία μέσα. Εδώ. Μισή. Και θα βάλω ελάχιστο αλατάκι που δεν έχω βάλει. Εδώ. Η κάπαρή μου σοτάρετε, κοιτάξτε εδώ. Και γίνεται τραγανή. Την αφυδατώνω ουσιαστικά, γιατί ήταν μέσα σε νεράκι κάπαρη, οπότε θέλουμε να βγάλουμε το νεράκι. Οπότε από τη στιγμή που σοτάρω την κάπαρή μου, πάμε να συνεχίσουμε με το κρεμμύδι. Εδώ κόβουμε ωραία κομματάκια το κρεμμύδι και από τη στιγμή που σε 11 με 12 λεπτά τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, πάντα υπολογίζω και όλο το υπόλοιπο φαγητό μου να είναι σε 11-12 λεπτά έτοιμο. Πολύ σημαντικό, όταν κάνετε ζυμαρικά, πάντα τα ζυμαρικά να τα ρίχνετε ακριβώς το χρόνο που θα είναι έτοιμη η συνταγή σας. Δηλαδή, άμα τα ζυμαρικά μου τώρα σε 11 λεπτά είναι έτοιμα, να ανακατέψω κιόλας εδώ, και η σάλτσα μου δεν είναι έτοιμη για να τα κάνω μίξ, τι θα πρέπει να κάνω? Θα πρέπει να κρυώσω τα ζυμαρικά, θα πρέπει να χαλάσω τη συνταγή μου, να κόψω τη συνταγή μου και γενικά είναι αυτό που συνήθως αποτυχάνουμε όταν φτιάχνουμε μια συνταγή. Καλύτερα να ετοιμάσετε τη σάλτσα, να την αφήσετε στην άκρη και όταν η σάλτσα είναι έτοιμη, τότε ξεκινάτε με τα ζυμαρικά. Δηλαδή, άμα δεν μπορείτε να κάνετε αυτόν τον υπολογισμό και να δείτε ότι τελικά η σάλτσα σας χρειάζεται 11 λεπτά για να γίνει, ετοιμάστε όλη τη σάλτσα και μετά ετοιμάστε τα ζυμαρικά. Μην αφήνετε ποτέ τα ζυμαρικά να περιμένουν τη σάλτσα. Η σάλτσα περιμένει τα ζυμαρικά και όχι τα ζυμαρικά τη σάλτσα. Τι είπα πάλι ο Θεός. Λοιπόν, οπότε, έτσι όπως είναι, έχω το κρεμμύδι μου εδώ, το έχω ψιλοκόψει και θα βάλω δύο σκελίδες σκόρδο. Αν θέλετε, εσείς βάλτε μία. Εμένα μου αρέσουν οι δύο, γιατί μου αρέσει αυτό το φαγητό να έχει σκόρδο. Ούτε σε αλλιώς είναι πάρα πολύ healthy, είναι πάρα πολύ light. Θα κάνουμε ένα φαγητό που έχει ζυμαρικά ολικής, έχει πένες, έχει ντομάτες, έχει κάπαρη, οπότε είναι πάρα πολύ μεσογειακό, πάρα πολύ καλές θερμίδες και η κάπαρη μου είναι έτοιμη να τη βγάλω. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή η κάπαρη έχει γίνει chips. Μπορείτε να το δείτε. Κάνει κρουτσου, 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 κρουτσου. Οπότε, τι κάνω. Την αδειάζω την κάπαρη σε ένα μπολάκι. Δεν είχα βάλει πολύ λάδι, δεν θα τη σουρώσω. Άμα να έχετε βάλει πολύ λάδι, σουρώστε την. Και θα τη ρίξω στο τέλος τέλος για να παραμείνει τραγανή από πάνω. Κοιτάξτε. Τέλεια. Με ένα μικρό twist πραγματικά ανεβάζετε τη συνταγή σας. Και πάμε τώρα εδώ, όπου θα ρίξω λαδάκι. Και θα προσθέσω το κρεμμύδι με το σκόρδο, εδώ. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε για τον τόνο. Δεν ανακατεύω, απλά θα σας δείξω. Λοιπόν, στη συνταγή που έχω στο YouTube, έχω χρησιμοποιήσει τόνο σε λάδι. Επειδή ξέρω ότι περισσότεροι παίρνετε τόνο σε νερό, θέλω να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε για να φέρουμε τον τόνο και να έχει ωραία γεύση. Γενικά, ο τόνος από κονσέρβα, να ξέρετε ότι θέλει προσπάθεια για να γίνει νόστιμο. Δηλαδή, είναι κάτι άγευστο. Δεν υπάρχει γεύση εδώ μέσα σε νερό. Υπάρχει τόνος καπνιστός που είναι πολύ νόστιμος, αλλά είναι σε λάδι. Υπάρχει τόνος πολύ ποιοτικός που είναι νόστιμος, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς. Οπότε, επειδή ξέρω ότι έχετε πάρει όλο αυτό τον τόνο που συνήθως δεν έχει γεύση, ας ομολογήσουμε, ας πούμε την αλήθεια. Είναι κάτι άγευστο που το βάζουμε στο φαγητό μας απλά για να πούμε ότι παίρνουμε την πρωτεΐνη που θέλουμε. Σωστό γι' αυτό.
πρέπει να του δώσουμε γεύση. Για να του δώσουμε γεύση, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω πάρει τόνο σε νερό και επειδή είναι σε νεράκι, θέλω ίσα ίσα να βάλω λίγο λάδι, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Και τώρα θα πάμε εκεί πέρα για να σας δείξω τι θα κάνω. Εδώ, μισό. Λοιπόν, άμα είχαμε τόνο σε λάδι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αφήστε γιατί έχει πίσω τη ζάχαρη και το κακάο. Λοιπόν, άμα είχαμε τόνο σε λάδι, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ απλά. Δεν θα χρειαζόταν να κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα το ρίχναμε μέσα και καθώς σοτάραμε, θα είχε σοταριστεί και αυτός. Αλλά επειδή αυτός ήταν σε νερό, τι θέλω να τον κάνω. Θέλω να του δώσω πάρα πολύ ωραία γεύση. Και πώς θα το κάνω αυτό? Πιέζω με τα χέρια, βγάζω όλη την υγρασία, αφήνω εδώ και βάζω το αντικολλητικό τηγάνι πάνω, εδώ, χωριστά από το κρεμμύδι, εδώ και εδώ, για να μπορέσει να καψαλιστεί και να καραμελώσει από κάτω και ουσιαστικά να γίνει σαν μπριζόλα. Άμα τον ανακατεύω μαζί με το κρεμμύδι θα μείνει βραστός, δεν θα πάρει ποτέ χρώμα. Οπότε, αυτό που κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω λίγο λαδάκι εδώ στον τόνο. Είναι ελαιόλαδο, παιδιά, μην το φοβάστε. Μπορούμε να βάλουμε στη διατροφή μας λαδάκι. Και για αυτούς που προσέχουν, δηλαδή, συνολικά έχω βάλει ως τώρα 2 κουταλιές σούπας λάδι στη συνταγή μου. Νομίζω πως όλοι μπορείτε να βάλετε 2 κουταλιές σούπας λάδι. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως βλέπετε, δεν ανακατεύω. Αφήνω τον τόνο εδώ πέρα πάνω στο τηγάνι. Γιατί? Γιατί θέλω να πάρει ωραίο χρώμα ο τόνος. Και έχω το κουταλάκι μου εδώ. Ανακατεύω το κρεμμύδι εδώ για να καραμελώσει δίπλα. Μόνο του. Επαναλαμβάνω ότι άμα το τόνος ήταν σε λάδι και το ρίχναμε μαζί με το κρεμμύδι και σουτάραμε, θα μπορούσε να σουταριστεί. Αλλά επειδή ήταν σε νερό, δεν μπορεί να σουταριστεί. Και κοιτάξτε εδώ, να σας δείξω τι γίνεται ακριβώς από κάτω. Ο τόνος παίρνει αυτό το υπέροχο χρωματάκι που βλέπετε εδώ πέρα. Το βλέπετε? Όταν το σουτάρω, ουσιαστικά θα γίνει σαν μπριζολίτσα, θα γίνει πάρα πολύ ωραίος. Εδώ. Το βλέπετε? Ο τόνος παίρνει χρώμα. Και όταν ο τόνος πάρει χρώμα, τελικά δεν θα έχει γεύση από κονσέρβα, δεν θα θυμίζει κονσέρβα και θα είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το λόγο, σοτάρω εδώ τον τόνο, το κρεμμύδι το σκόρδο από δίπλα, ανακατεύω και εδώ και με το που πάρει έτσι λίγο ωραίο χρώμα ο τόνος, τότε μπορώ να ανακατέψω, δηλαδή πρέπει να ζωντανέψω τον τόνο, να του δώσω ξανά ζωή. Ήταν μέσα σε μια κονσέρβα 3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Και ξαφνικά το ανοίγω και το μαγειρεύω. Παθαίνει σοκ, το καταλαβαίνετε. Είναι, τι να σας πω, σαν εμάς μετά από την καραντίνα που θα βγούμε έξω. Μας έχουν στο σπίτι κλεισμένους τόσες εβδομάδες και θα βγούμε μετά έξω. Θα είσαι σε μια κατάσταση έτσι. Δεν πιστεύω τι κάνω. Πάω για καφέ. Πάω για πράγμα στο Kitchen Lab. Πάω για κλαμπ. Πάω στην παραλία. Και τώρα θα καταλήξουμε να είμαστε όλοι στο μπαλκόνι με τους φίλους μας, γιατί δεν θέλουμε να βγούμε ίδιοι έξω. Αυτό σας το υπόσχομαι. Δηλαδή, ή θα λαλήσουμε και θα πάμε σε ρή από μαγαζί σε μαγαζί, ή τελικά θα κάτσουμε σπίτι. Λοιπόν, πάμε ξανά πίσω εδώ. Τέλεια. Τώρα κοιτάξτε τι ωραία χρώματα που έχουν πάρει όλα μεταξύ τους. Ο τόνος έχει γίνει τραγανός. Το κρεμμύδι, το σκόρδο έχει πάρει χρώμα. Οπότε ήρθε η ώρα να σβήσω εδώ πέρα το τηγανάκι μου. Έχω μία ντομάτα κονκασέ εδώ. Άμα έχετε φρέσκα ντοματούλα, τρίψτε φρέσκα ντομάτα και βάλτε μέσα. Άμα δεν έχετε φρέσκα ντομάτα κονκασέ, ξέρω ότι όλοι έχετε στο σπίτι, πώς το λένε. Ναι. Και άμα θα βάλουμε ντομάτα κονκασέ, επειδή συνήθως πικρίζει λίγο γιατί είναι σε κονσέρβα, η φρέσκα ντομάτα μπορεί να είναι όρημη και να είναι καλά, ή θα πρέπει να προσθέσουμε μία σταγιά ζάχαρη ή θα πρέπει να προσθέσουμε λίγο κέτσαπ. Εγώ θα βάλω ελάχιστη κέτσαπ, γιατί η κέτσαπ βοηθάει στο να δέσει κιόλας τη συνταγή μου. Ή θα βάλετε 2 κουταλιές σούπας κέτσαπ ή θα βάλετε λίγο ζαχαρίτσα. Εντάξει, αυτό με την κέτσαπ είναι ωραίο κόλπο, άμα δεν έχετε ειδικά και πελτέ ντομάτα, βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί δένει πάρα πολύ η σάλτσα. Εδώ. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, υγρασία δεν έχουμε πολύ. Όλα πάνε καλά. Που θέλω είναι να πάρει μία βράση η σάλτσα ντομάτα μου. Τώρα, δεν ξέρω πόση ώρα περάσαν τη στιγμή που έριξα τα ζυμαρικά μου μέσα, αλλά θα σας πω άμα έχουν περάσει 11 ή 12 λεπτά, επειδή θα τα δοκιμάσω. Είμαι κοντά στα 9-10 λεπτά, κάπου εκεί πρέπει να είμαι. Λοιπόν, οπότε τι θα κάνω,
Επειδή έγραφε 11 με 12 λεπτά, 11 λεπτά είναι για αυτούς που θέλουν να τα φάνε al dente, 12 για αυτούς που θέλουν να τα φάνε παραβρασμένα. Επειδή είναι στα 9-10 λεπτά τώρα, ή μπορεί και να μην έβραζε πολύ το νερό και να είναι στα 12 και να μην έχουν βράσει. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να συνεχίσω το βρασμό τους εδώ μέσα. Παίρνω τα ζυμαρικά μου, τα βιάζω μέσα στη σάλτσα, εδώ. Γιατί θέλω το τελευταίο βράσιμο που θα κάνουν να είναι μαζί με τη σάλτσα. Τα ζυμαρικά έχουν την τάση, είναι ξερά. Και έχουν την τάση, καθώς τα βράζουμε, τι να κάνουν, να τραβάνε υγρασία. Οπότε αυτή τη στιγμή η υγρασία που τραβάνε τι είναι? Είναι το νεράκι με τα λάδι που έχουμε εδώ πέρα και βράζουμε τα ζυμαρικά μας. Άμα τα βάλω όμως μέσα στη σάλτσα ντομάτας, θα συνεχίσουν να τραβάνε υγρασία από αυτή την υπέροχη σάλτσα εδώ πέρα. Αυτή η υπέροχη σάλτσα έχει κρεμμύδι, σκόρδο, πάρα πολλά καλούδια. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε 2-3 κουταλιές σούπας από το νεράκι εδώ. Οπότε αυτό φεύγει. Πάει εδώ. Και. Κοιτάξτε εδώ. Άρχισε να δένει το φαγητό μου πάρα πολύ τέλεια. Θα δέσει, γιατί άμα βοηθήσετε τα ζυμαρικά την τελευταία βράση τους να την πάρουν μέσα εδώ, τότε 100% θα δέσει. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω. Και πάμε τώρα να φέρουμε τα υπόλοιπα υλικά μας από πίσω. Λοιπόν, στη συνταγή έχω δώσει ΙΕΣ σε ροδέλες. Επειδή δεν είχα ΙΕΣ σε ροδέλες στο ψυγείο και έχω κανονικές ΙΕΣ. Δεν είναι κανονικές. Από το Food Tour αυτές τις ΙΕΣ τις έχω πάρει από τη Μάνη και δεν υπάρχουν. Δηλαδή, είναι σαν να τρως κρέας. Θες να φας μια ΙΕΣ. Δηλαδή, τρως σκέτες ΙΕΣ και δεν χρειάζεται να φας τίποτα άλλο. Σε γεμίζει. Και αυτό είναι το καλό με τις καλές υγιές και τις κακές υγιές. Όντως, άμα πάρω καλές υγιές, μπορώ να ζήσω με αυτές και ψωμάκι. Άμα οι υγιές δεν είναι νόστιμες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις πάρετε. Είναι παράδοξο. Κανονικά είναι λάθος να βάζω ένα υλικό μέσα στα ζυμαρικά μου που ουσιαστικά θέλω να το καθαρίσω, έχει κουκούτσι. Αλλά δεν θα τις κόψω να βγάλω φιλέτα, γιατί άμα έτσι όπως κόψω με το μαχαίρι, η περισσότερη σάρκα θα μείνει πάνω στο κουκούτσι και δεν θέλω να πάει καθόλου χαμένη η ΙΑ. Γι' αυτό το λόγο θα τις βάλω έτσι. Εσείς άμα έχετε ροδέλες, βάλετε ροδέλες. Λοιπόν, βάζω μέσα τις ΙΑΣ, να σας δείξω. Εδώ. ΙΑΣ. Πάμε λίγο εδώ. Αλλά έχω κάνει και κατασκευή τρελή, έτσι. Λοιπόν, έχω τον άνηθό μου. Θα το ρίξω μέσα, περνούσε ελάχιστο για να ρίξω πάνω η ΙΑΣ του σερβίρου. Εδώ, κοιτάξτε, έχεις και τον άνοιτο. Τέλεια. Λοιπόν, και οπωσδήποτε, κυρίες και κύριοι, οπωσδήποτε, όταν κάνετε οτιδήποτε έρχεται από τη θάλασσα, όταν μαγειρεύετε οτιδήποτε έρχεται από τη θάλασσα, ακόμα και τόνος που ήταν σε κονσέρβα από τη θάλασσα μας ήρθε, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε οξύτητα. Πρέπει να σας γίνει κανόνας. Άμα στο ψάρι δεν βάλουμε λεμόνι, lime, grapefruit, πορτοκάλι, ξύδι, κάτι όξινο, το ψάρι μας ποτέ δεν δίνει γεύση, οπότε με το που θα ρίξω λίγο ξύσμα και χυμό από lime, η συνταγή μου θα πάει 10 level πιο πάνω. Ο τόνος πραγματικά θα πάρει ωραία γεύση, τα ζυμαρικά μου θα πάρουν πραγματικά ωραία γεύση, οπότε ξύσμα από ένα λεμόνι, εδώ. Θα ρίξω και λίγο χυμό. Ανακατεύω. Και όπως βλέπετε, τι δεν έχω βάλει καθόλου τώρα στη συνταγή. Ω! Έφυγε ένα ζυμαρικό. Δεν έχω βάλει καθόλου μα καθόλου αλάτι. Γιατί οι ΙΕΣ έχουν αλάτι, ο τόνος έχει αλάτι, η κάπαρη που θα βάλω τώρα έχει αλάτι, γενικά όλα τα υλικά που έχω ρίξει έχουν αλάτι. Και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Θα σας δείξω τι έχουμε κάνει τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο γαμάτο είναι. Σε 11 λεπτά φτιάξαμε μια υπέροχη μακαρονάδα, πένες με τόνο. Σε περίπτωση που θέλετε και δεν προσέχετε τις θερμίδες σας, άμα βάλετε σε αυτό το σημείο 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και ανακατέψετε, θα έχετε μια πιο κρεμώδη σάλτσα και υφή. Σε περίπτωση όμως που δεν τρώτε κρέμα γάλακτος ή δεν έχετε κρέμα γάλακτος στο σπίτι ή νηστεύετε, να μου πείτε, άμα νηστεύετε, δεν τρώτε τόνο. Ναι, νηστεύετε, αλλά τρώτε ψάρια. Τότε κρατάτε τα ζυμαρικά σας όπως είναι. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν όση σάλτσα πρέπει να έχουν. Εγώ ξενερώνω πάρα πολύ όταν πηγαίνω σε μαγαζιά και παραγγέλνω ζυμαρικά τόνου και μου φέρνουν τα ζυμαρικά.
από πάνω μια κόκκινη σάλτσα με τόνο που πέφτει μπιέξ από πάνω και πέφτουν τα ζουμιά και από κάτω βλέπεις νερά κόκκινα, από πάνω βλέπεις στουπί τη σάλτσα με τόνο και μπιέξ και μπιέξ. Δηλαδή οι πένες τόνο μπορεί να γίνουν συγκλονιστικές αρκεί να ακολουθήσετε τη συνταγή μου. Τώρα, να σερβίρω σε πιάτο να φάω κατευθείαν από εδώ. Θα σερβίρω σε πιάτο για να μην περάσετε για αστοιχείο το ακυλόνιτο και... και μπιάξ. Αυτό το πιάτο νομίζω ότι είναι κακή επιλογή γιατί είναι σκούρο το φαγητό μου και δεν θα φαίνεται. Θα πάρω ένα πιο ανοιχτό. Ουουου! Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, το πιάτακι μου είναι εδώ. Οι πένες μου είναι εδώ. Και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Το βάλω εδώ, δίπλα από το κρεμμύδι. Ζυμαρικά με τη σάλτσα ακριβώς που πρέπει να έχουν. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, και να μην θέλεις να κάνεις αυτά τα ζυμαρικά, με το που τα βλέπεις το πόσο υπέροχα, πόσο μεσογειακά είναι, πόσο εύκολα είναι για να τα φτιάξετε, δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα φτιάξεις. Κοιτάξτε εδώ, δεν έχει μπιάξ σάλτσα εδώ κάτω. Γιατί βράσαμε τα ζυμαρικά μας ένα-δύο λεπτά μαζί με τη σάλτσα και ουσιαστικά τα ζυμαρικά μας δέσαν τη σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι ζυμαρικά για να γίνει διαφημιστικό στη τηλεόραση. Κανονικά. Δηλαδή κάπως έτσι θα βγει στο τέλος και θα λέει μαγειρέψτε με τόνο τάδε, με πένες τάδε. Γιατί είναι τα τέλεια ζυμαρικά. Λοιπόν, θα πάμε μέσα, γιατί μέσα είναι πιο ωραίο. Άρα σήμερα, επειδή ξεκινάω τη μέρα μου με τόνο, δεν θα φάω κρέας. Θα φάω μόνο τη μακαρονάδα τόνο μου και όλη την ημέρα δεν θα φάω καθόλου κρέας. Θα φάω μόνο τον τόνο μου. Ναι, σας έχω πει ότι δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, μέχρι και τέσσερις και πέντε, έχω κάνει και 7 στα 7, δεν τρώω κρέας. Τρώω λιγότερο κρέας. Βέβαια το ψάρι δεν θεωρείται κρέας. Οπότε σήμερα θα φάω. Καλά, έχω άλλο ένα πιάτο. Οπότε θα φάω και το μεσημέρι. Είναι αυτό το βράδυ, πένες με τόνο. Το μεσημέρι λίγο να τα αλλάξω. Θα κάνω... δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνω και ίσως και να το μοιραστώ και μαζί σας, να κάνω κανένα live. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ζυμαρικά. Άντε, γεια. Ολικής. Δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και στο αλάτι είναι τόσο ισορροπημένο. Καλά και κέτσαπ δούλεψε φανταστικά. Να το βάλουμε στη συνταγή, κορίτσια. Αν βλέπετε το live, γράψτε στη συνταγή. Προαιρετικά δύο κουταγιές σούπας κέτσαπ. Πω πω. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, τρως μια καταπληκτική μεσογειακή μακαρονάδα και συγχρόνως ξέρεις ότι έχεις την πρωτεΐνη. Έχω βάλει δύο συσκευασίες τόνο, οπότε για δύο μερίδες που θα βγουν αυτά, ουσιαστικά θα πάρω μια συσκευασία τόνο στη μερίδα. Υπάρχει μια συσκευασία τόνο εδώ πέρα. Δεν είναι εμφανής όπως όταν τη ρίχνουν από πάνω, αλλά υπάρχει παντού και υπάρχει νόημα γιατί κάθε μπουκιά που παίρνω έχει τόνο για να φάω. Ενώ, άμα το έριχνα από πάνω δεν θα έχει τίποτα. Λοιπόν, καταπληκτικό live, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε τι άλλη. Ξέχασα να ρίξω την κάπαρ, περιμένετε. Μην φύγετε. Αμάν, πώς είναι δυνατόν ρε Άκη. Τώρα έχεις κάνει σωστή δουλίτσα. Και εγώ λέω, πού είναι το αλάτι μου. Τώρα έχω και τα τσίπ της κάπαρης από πάνω. Θα κάνω κρούτσου κρούτσου. Τέτοιες τσαπινιές κάνεις. Και πραγματικά να βάζεις συνταγή 10 level πάνω. Μην ξεχάσετε να βάλετε την κάπαρη από πάνω. Και μην ξεχάσετε να μου πείτε τι άλλες συνταγές θέλετε να κάνω. Τι σήμερα δεν έδωσα δώρο, Ωραία, λοιπόν, περιμένετε. Από ένα μαχαίρι. Ένα στο Instagram, ένα στο Facebook. Τώρα πρέπει να βρω και τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουμε, αλήθεια. Λοιπόν, στο Instagram, όσοι γράψατε ήδη σχόλιο,
θα δουν να τα και θα κάνουν κλήρωση. Στο Facebook, όσοι γράψετε, όχι βασικά, και στα δύο. Akisishop.com, μία ολόκληρη λέξη, για να υπάρχει δίκτυο, για να μην βγαίνει περιμένα. alfa-kappa-yota-sigma-epsilon-s-h-omicron-p.com Akisishop.com, Akisishop.com. Κάντε καμία κοινοποίηση. Μην ξεχνάτε οι Instagrammers να κάνουν follow τους Facebookάδες και οι Facebookάδες να κάνουν follow τους Instagrammers. Γιατί άμα είστε μάγκες, μπορείτε να βλέπετε το live από δύο συσκευές και ουσιαστικά να έχετε κληρώσεις και από τις δύο συσκευές. Αυτό δεν είναι σωστό που είπα. Δεν πειράζει, όμως μπορείτε να το κάνετε. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Νομίζω πως είμαι στο κίτσελο. Θα φάω τη μακαρονάδα μου. Γιατί είναι τέλεια. Τέλος.